Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτο πλάνο στην κυρία Μέρη, παρακαλώ. Πρώτο πλάνο, Βασίλη, στην κυρία Μέρη. Για να δούμε την κυρία Μέρη. Είμαι σε μια μεγάλη παρέα, βρίσκομαι. Στην κυρία Μέρη, κύριε Εικονολήπτη. Τη βλέπουμε την κυρία Μέρη. Είμαι σε μια μεγάλη παρέα από όρημα Νιάτα εδώ. Ναι, ναι. Η κυρία Μέρη κάνει μια γυμναστική, έτσι, ψηφιακή. Κάνει τα ψαράκια, γυμνάζει... τι γυμνάζει? Κάνει ποδοκνημική γυμναστική. Έχουν ενθουσιαστεί εδώ όλα τα όρημα Νιάτα. Είναι γυναικεία υπόθεση, βέβαια. Οι άνδρες, οι όρημοι, μόλις είδαν γυμναστική, φύγανε όλοι, εξαφανίστηκαν. Και έμειναν οι κυρίες. Έχουμε εδώ την κυρία Μαρία, η οποία είχε καταρρύψει ένα... Και χειροκρότημα. Πάρα κυρία πολύ ωραία. Μαρία. Μπράβο, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, είπες ότι ξέρεις πολλά τσαλούμια, γι' αυτό το πέτυχες αυτό το... Ξέρεις πολλά τσαλούμια. Και τη βοήθεια. Α, τσαλούμια, μην ναι, το συζητάς. Ναι. 50 χρόνια τέτοια δουλειά έκαμε. Α, 50 χρόνια, μάλιστα. Ωραία. Κυρία Δέσποινα, κυρία Ματούλα τώρα. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα μάλιστα που έχει ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα και θα κρατήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στην Κύπρο. Είμαι, νομίζω, ο προ-προτελευταίος σταθμός το σουφλί. Κυρία Ματούλα, πώς σας φαίνεται η άσκηση? Έχει πλάκα. Ασκείστε, γυμνάζεστε? Ναι, τα πόδια. Όχι, γενικά στη ζωή σας γυμνάζετε? Λίγο, λίγο. Κάτι χορούς δημοτικούς? Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι, ναι. Χορούς και περπάτημα. Κυρία Δέσποινα, εσείς? Εγώ να δεις τώρα. Τώρα τι θα σας κάνω, τη τσαλίμνια. Βεβαίως. Λοιπόν, Μαρία, εγώ πάντως βλέπω ότι είναι μόνο γυναίκες. Δηλαδή, άντρες με το που είδαν άσκηση έστριψαν δια του αραβόνος για το καφενείο. Τι άσκηση, τάβλη, οι άντρες. Πήγανε ακριβώς στο καφενείο, πήγανε. Όχι τάβλη, τσιπουράκι. Με σουφλιώτικο λουκάνικο και καβουρμά, που είναι το παραδοσιακό. Έχω μαζί μου βέβαια και την κυρία Βίκη Ζηλίδου, που είναι... Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής και Ανατομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και είμαστε οι συνδιοργανωτές μαζί με τη στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Κύπρο, στο Καϊμακλή της Λευκοσίας, αυτών των γυριατρικών Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα. Και φροντίζουμε να έχουμε ενεργούς και υγιείς τους τα όρημά μας Νιάτα, όπως είπαμε και πριν, γιατί ενδιαφέρει να έχουμε καλά γεράματα. Ναι. Και τον κοινωνικό λειτουργό εδώ, το Κάπι Σουφλί, τον κύριο Ματζιάρα Μαρίνο, που είναι ο διοργανωτής όλης αυτής της ημέρας σήμερα. Τις τρελάνατε τις κυρίες εδώ. Πραγματικά περάσαμε. Θα ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές. Πραγματικά μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Ναι. Έδωσαν αστήρευτο κέφι. Ναι. Πάρα πολύ διασκέδαση. Πάρα πολύ γελάσαμε. Γυμναστήκαμε. Ευχάριστα. Έτσι, πραγματικά, πραγματικά. Ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ιδίως πιο πριν, όταν ήταν και εισαγωγική. Εκεί να βλέπατε. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω το κλίμα. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Έχει συμπεράσματα αυτή η διοργάνωση? Το μόνο που βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να χαίρονται και να χαμογελούν για μας είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τα χαμόγελα και να τους κάνουμε να νιώσουν ότι είναι πιο ενεργοί, να μπορέσουν να διατηρήσουν την καλή φυσική κατάσταση, να έχουν νου και σώμα σε υγιές επίπεδο. Επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Κυρία Δέσποινα. Δέσποινα τώρα συγχρονίζεται με το Μαρκούλα. Πάμε! Κοίταξε, να σου πω κάτι. Παλιά καραβάνα. Πάνω από 50. Λοιπόν. Έχουν ενθουσιαστεί. Δείτε τώρα. Και αυτό είναι το διάθεση έχουν. Ναι. Γιατί το βασικό πρόβλημα, να το πω έτσι, κάποιων ανθρώπων από μία ηλικία και έπειτα, να μην κρυβόμαστε, είναι η κατάθλιψη και είναι η μοναξιά. Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του, υποφέρει από μοναξιά. Εδώ μιλάμε για μία διοργάνωση που φέρνει κόσμο μαζί, κοινωνική συναναστροφή, συμπερίληψη και άθληση μαζί, που κάνει πάρα πολύ καλό. Ακριβώς. Γι' αυτό επιλέξαμε να γίνουν οι αγώνες αυτή την εβδομάδα, που είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης. Αυτός ήταν ο στόχος. Να ενεργοποιήσουμε τον κάθε ένα και την κάθε μία. Βέβαια, όπως είπατε και πριν, άντρες δεν έχουμε εδώ. Πριν στο τυχερό είχαμε μόλις δύο άντρες. Κάτι πρέπει να κάνετε να τους πείσετε και τους άντρες, όμως.
Πρέπει να πάμε να τους πιάσουμε το χέρι και να τους φέρουμε εδώ. Ναι. Έχουν να πάρουν και τα μετάλλια τους μετά για να κλείσει η διοργάνωση. Αν δεν πάρουν μετάλλια δεν φεύγουν. Επομένως θα τους έχουμε εδώ μέχρι να ολοκληρώσουν όλα τα παιχνίδια. Πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική κίνηση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η τρίτη ηλικία πλήγηκε πάρα πολύ ψυχολογικά μετά την πανδημία. Και αυτή η κίνηση και αυτή η προσπάθεια βοηθάει τα μέλη να βγουν έξω, να κοινωνικοποιηθούν. Έτσι. Κάτι που τους έλειψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Ακριβώς. Ωραίο είναι τόσο σημαντική η κίνηση που έκαναν τόσο Τερσό Τέλειο όσο και η Στέγη Καμακλείου. Πραγματικά τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο από την κυρία Ρενιέρη. Δεν είναι, έχουμε το χαίρονται με την ψυχή τους, το έχουν καταευχαριστηθεί. Και είναι παράδειγμα, έτσι, για το τι διάθεση πρέπει να έχουμε. Όταν λέμε ότι κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν έχω διάθεση, είδατε κυρία στο σουφλί. Μια χαρά.